Η ώρα της κάλπης έφτασε και εκατομμύρια Γάλλοι προσέρχονται στα εκλογικά τους τμήματα προκειμένου να αναδείξουν το νέο έννικο του Ελιζέ. Ο Φρανσουά Ολάν, υποψήφιος των σοσιαλιστών και επικρατέστερος για το προεδρικό χρήσμα, έφτασε στο εκλογικό κέντρο που ψηφίζει στην Πολιτούλ στην Κορέες, εκεί όπου οι ψηφοφόροι του τον περίμεναν για να μιλήσουν και να φωτογραφηθούν μαζί του. Στο πλάι του η σύντροφός του, δημοσιογράφος Βαλερή Τριαρβελέρ. Μέσα στο εκλογικό τμήμα περίμενε καρτερικά τη σειρά του μέχρι να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα. Ο Νικολάς Σαρκοζή, ο οποίος ψηφίζει στο 16ο διαμέρισμα του Παρισιού, πέρασε μετά από μια εξουθενωτική προεκλογική εκστρατεία την τελευταία νύχτα πριν από τις εκλογές με τη σύζυγό του και την κόρη του Τζουλιά. Ενώ εν αναμονή των αποτελεσμάτων θα βρίσκεται στο γραφείο του στο Μέγαρο των Ηλυσίων. Je pense que mon pays serait soumis à un très rude choc social. Η ψήφος για την ανάδειξη του 7ου Προέδρου της 5ης Γαλλικής Δημοκρατίας έχει ιδιαίτερη κρισιμότητα στη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία. Κυρίως γιατί η Γαλλία σε συνεργασία με τη Γερμανία καθορίζουν εν πολύ στο οικονομικό μέλλον της Ευρώπης. Γι' αυτό και οι Γάλλοι είναι τόσο προβληματισμένοι όσο και διχασμένοι. J'espère que ça va changer beaucoup de choses au niveau de l'emploi et de l'insécurité. Et puis je suis venu voter pour que ça soit fait de bonne heure. Et c'est important de venir le faire parce que personnellement ça va rien changer pour moi, mais je pense que pour l'ensemble des gens, et on vote une fois tous les 5 ans, donc ça me paraît important. Οι κάλπες άνοιξαν στις 8 το πρωί και θα κλείσουν στις 8 το βράδυ, οπότε και θα ανακοινωθούν εκτιμήσεις για το εκλογικό αποτέλεσμα.